Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Είναι όπως σας είπα ένα έργο πραγματοποιήσιμο και θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας μέχρι την Αθήνα για να επιμεληθούν, για να δώσουν σύντομα λύση στο πρόβλημα αυτό. Αν δεν δώσουν λύση, εμείς θα είμαστε πάλι εδώ. Έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ οι συνάνθρωποι μας, έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές και νομίζουμε ότι δεν πάει παραπέρα. Θα πρέπει άμεσα τις επόμενες μέρες να γίνει μια σωστή σηματοδότηση της παρακάμψεως. Ως υπεύθυνος πνευματικός ηγέτης συμμετέχω σε αυτήν την κινητοποίηση του τόπου μας, όλων των φορέων και των απλών ανθρώπων μας, προκειμένου να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα, προκειμένου να σώζονται οι ζωές των ανθρώπων. Εύχομαι πολύ σύντομα να τακτοποιηθεί αυτό το θέμα που εκκρεμεί εδώ και πολλά χρόνια, προκειμένου με κάθε ασφάλεια να οδηγούμεθα στον προορισμό μας. Ο Θεός να ευλογεί τους ανθρώπους μας και ο Θεός να σώζει τις ζωές όλων. Η υπηρεσία μας έχει κληθεί πάρα πολλές φορές στο συγκεκριμένο ακριβώς κομμάτι του δρόμου. Έχουμε ανασύρει θύματα, έχουμε ανασύρει τραυματίες, πάρα πολλές υλικές ζημιές. Έχω αναφορές από συναδέλφους μου ότι την ίδια μέρα έχουν έρθει 4 φορές στο ίδιο σημείο. Το θέμα έχει παραγίνει. Εντάξει, σαν πυροσβεστικοί φυσικά δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε στο κλείσιμο του δρόμου ή σε τέτοιου είδους καταλήψεις ή ενέργειες, αλλά και σαν πολίτες εδώ που κινούμαστε συνέχεια σε αυτή την περιοχή, τρέμει το φιλοκάρδι μας. Στηρίζουμε απόλυτα όλες τις ενέργειες του Δήμου Δημοτίου και θα είμαστε συμπαραστάτες έως ότου λυθεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργήσει στην περιοχή μας. Έχει δηλαδή να βλέπετε θανάτους που δεν πρέπει να έχουμε. Θα αγωνιστούμε και εμείς μαζί με τους κατοίκους και του Δήμου Δημοτίου και της Ορθιάδας και όλου του έργου για να πετύχουμε όσο το δυνατόν την γρηγορότερη κατασκευή, την άμεση κατασκευή του κάθε του άξονα. Για το επίμαχο συμβείο που σας ενδιαφέρει, εχθές ή προχθές ήρθε ένας διευθυντής, ο κύριος Γεράρδης από την Εγνατία, για να το αποτυπώσει και να ξεκινήσουν άμεσα να το δρομολογήσουν και να αποκαταστήσουν αυτό το κομμάτι, άσχετα με το υπόλοιπο τμήμα του έργου.